Γεια σας. Είμαι η Βαλερία Κουρούπη και είμαι ηθοποιός. Αποδέχτηκα και εγώ με μεγάλη χαρά την πρόκληση του Άγγι του Φεζολάρη για να σας μιλήσω για ένα θέμα που με απασχολεί πολύ αυτόν τον καιρό, με αυτά που ζούμε, με την καραντίνα και τον εγκλεισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Καλλιόπη, την Ευαγγελίδη και το Διπεθέ Σερών για το χώρο και το χρόνο που μου δίνουν. Βλέποντας τα προηγούμενα βίντεο που με ενθουσίασαν, τα βίντεο που έκαναν καλλιτέχνες και διανοούμενοι για τον εγκλεισμό και το θέατρο, και το θέατρο μόνο και το σινεμά που έκανε ο Θανάσης, έτσι ενθουσιάστηκα και αποφάσισα εγώ να μην μιλήσω για θέατρο. Θα σας μιλήσω όμως για ένα πολύ αγαπημένο θέμα του θέατρου, ένα θέμα που το έχει απασχολήσει αιώνες τώρα, έχουν γραφτεί αριστουργήματα γι' αυτό και αυτό είναι ο έρωτας. Θα μου πείτε στις σκοτεινές εποχές που ζούμε, που κυνηγιόμαστε από μια άγνωστη αρρώστια και έχουμε ανασφάλεια, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, που υπάρχουν τόσα κρούσματα γύρω μας, αυτό που γαυγίζει ο σκύλος μου. Έτσι, δεν ανησυχούμε. Που έχουμε θανάτους, εσύ θα μας πει για τον έρωτα. Ναι, θα σας πω για τον έρωτα και θα σας εξηγήσω γιατί. Έχω την αίσθηση ότι σε εποχές που έκτακτης ανάγκης, σε εποχές φόβου, και τέτοιες εποχές βιώνουμε στην Ελλάδα πολύ καιρό τώρα, από την οικονομική κρίση και εδώ, με αποκορύφωμα αυτό που μας συμβαίνει τώρα, που μας δημιουργεί τεράστια ασφάλεια. Σε εποχές τέτοιες λοιπόν, το συναίσθημα βάλεται και οι σχέσεις μπαίνουν σε δεύτερη και τρίτη και τέταρτη μοίρα, καθώς επίσης σε τελευταία μοίρα μπαίνει η ελευθερία μας. Και το συναίσθημα είναι εκφραστής της ελευθερίας μας και η ελευθερία μας προαπαιτείται για να συνειδητοποιήσουμε το συναίσθημά μας. Μετά την ανακοίνωση λοιπόν αυτών των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που μας έκλεισαν όλο σπίτι και το έκαναν μια μικρή φυλακή το σπίτι μας, βγήκαν διάφορα αστεία στα social που σχολίαζαν ότι θα μπορούσαν αυτά τα χαρτιά, ας πούμε, τις άδειες που κυκλοφόρησαν, έχουν και μια 7η επιλογή για τους ερωτευμένους, ότι πάω να δω το τέρι μου και να κάνω έρωτα μαζί του, ή για τους παντρεμένους και δεσμευμένους, ότι πάω να δω την ερωμένη μου, την εραστή μου κτλ. Γελάσαμε πολύ, ήταν πάρα πολύ αστεία και επιτυχημένα κάποια. Αλλά μετά τα γέλια, συνειδητοποίησα ότι τα πράγματα τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους ερωτευμένους που δεν συγκατοικούν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που από άποψη ή για λόγους πρακτικούς ή ιδεολογικούς έχουν αποφασίσει να μην ζουν στο ίδιο σπίτι, έχουν τεράστιο πρόβλημα αυτή την εποχή. Και έτσι θορυβήθηκα λίγο, γιατί σκέφτηκα ότι κάποιος για να δει το τέρι του, για να πάρει μια αγκαλιά, ένα φίλο, κάτι που έχουμε πάρα πολύ ανάγκη τώρα, αυτή την εποχή που η σωματική επαφή έχει απαγορευτεί. Και μπορείς μόνο με πολύ δικούς ανθρώπους να το βιώσεις ή με αυτούς που μένεις στο ίδιο σπίτι. Για να μπορείς να αγκαλιαστείς, να φιληθείς, να ακουμπηθείς και να νιώσεις αυτή τη ζεστασιά που τη χρειαζόμαστε τώρα. Όταν είσαι ερωτευμένος και δεν ζεις στο ίδιο σπίτι, πρέπει να παρανομήσεις συσσαγωγικά. Βέβαια δεν μας εκπλήσει αυτό, γιατί ο έρωτας και η παρανομία είναι συνυφασμένα και πάνε χέρι-χέρι πολλά χρόνια τώρα και ειδικά στη τέχνη έχουμε αντιμετωπίσει χιλιάδες φορές το φαινόμενο μέσα από θεατρικά έργα, μέσα από τραγούδια, βιβλία. Ο έρωτας να είναι παράνομος, ο έρωτας να κυνηγέται. Άρα ο έρωτας δεν εκπλήσεται βάζοντάς τον σε αυτή τη θέση. Έχει κυνηγηθεί από την ηγεσία, από τους γονείς, από τους αντεραστές και χιλιάδες λόγους έχει επικηρυχθεί. Παρ' όλα αυτά, συνειδητοποίησα ότι για πρακτικούς λόγους δεν έχει ληφθεί υπόψη αυτό από την εξουσία τη δεδομένη στιγμή. Και πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα για αυτούς. Η εξουσία λοιπόν, όχι μόνο τώρα, διαχρονικά, αγνοεί τον έρωτα. Τον έρωτα που δένει δύο ανθρώπους, τον δυνατό, τον έντονο έρωτα που δεν δηλώνεται κάπου και μένει έρωτας, τον αγνοεί, αν όχι τον πολεμάει, αναλόγως σε ποια ιστορική περίοδο της ανθρωπότητας αναφερόμαστε. Η εξουσία, για να ακριβολογώ, έχει επικηρύξει το συναίσθημα, έτσι κι αλλιώς. Δεν ασχολείται μαζί του ή το πολεμά για λόγους πρακτικούς. Η εξουσία μας θέλει ανθρώπους πολύ συγκροτημένους και πολύ καθαρούς, πολύ εστιασμένους σε ένα στόχο, μας θέλει ανθρώπους μηχανές και παραγωγικούς και κάθε συναισθηματική μετάπτωση προφανώς μπαίνει εμπόδιο στην παραγωγικότητά μας. Και ειδικά σε αυτά τα δύσκολα χρόνια του καπιταλισμού που βιώνουμε εμείς, αυτό είναι πασιφανές. Το συνέστημα δεν υπάρχει πουθενά, δεν δικαιολογείται πουθενά, δεν αντιμετωπίζεται ποτέ ως κάτι σοβαρό. Είναι πάντα ένα πρόβλημα μέσα στη διαδικασία της παραγωγής. Στην κοινωνία μας τη σύγχρονη, που ταλαιπωρείται ακόμη και φοβάμαι δυστυχώς ότι θα συνεχίσει να ταλαιπωρείται από σεξισμό, ρατσισμό, ομοφοβία κτλ., η εξουσία επιλέγει να προστατεύσει τις νομιμοποιημένες συσσαγωγικά σχέσεις, δηλαδή αυτές που έχουν οπωσδήποτε συγκατοίκηση, κοινά έσοδα-έξοδα, ίσως ένα γάμο,
παιδιά, κοινή φορολογική δήλωση, κοινά δάνεια, πάντως ένα οικονομικό αλυσιβερίσι με την εξουσία, το οποίο συμφέρει και βολεύει πάρα πολύ, γιατί βάζει τους ανθρώπους σε αυτό το μαγκανοπήγαδο του εργάζομαι, αμείβομαι και άρα καταναλώνω, που είναι μια εξίσωση πώς αυξάνει το πρώτο κομμάτι της εργασίας, αυξάνει η αμείβη και η κατανάλωση, άρα σε βάζει σε ένα φαύλο κύκλο και εσύ προκειμένου να αισθανθείς ασφάλεια για σένα και τους ανθρώπους που αγαπάς, τον συντηρείς και είσαι ένας πάρα πολύ καλός πελάτης της εξουσίας και γι' αυτό και διαχρονικά η οικογένεια είναι ένας πολύ ισχυρός πυλώνας του καπιταλισμού. Μη σας κουράζω όμως με αυτά γιατί τα ξέρετε. Θέλω να πω το εξής. Η εξουσία φέρνει τον έρωτα στα μέτρα της, σε αυτά που την βολεύουν, τον σκοτώνει εισαγωγικά γιατί σε βάζει αυτό το μαγκανοπήγαδο της τρεχάλας και σε χρησιμοποιεί. Ο έρωτας όμως ο πραγματικός, ο ανένταχτος, ο έρωτας ο αδήλωτος, ο έρωτας που δεν έχει δηλωθεί σε εκκλησία ή δημαρχία ή στην εφορία, έχει άλλα σχέδια. Δεν εξυπηρετεί το σύστημα και δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι γιατί τον ερωτευμένο. Δεν τον απασχολεί ασφάλεια ούτε το σίγουρο μέλλον του, γιατί ο ερωτευμένος απλούστατα ζει με πάθος, το παρόν του. Άρα δεν μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι χάρη σε ασφάλεια. Δεν τον αφορά καν. Ο έρωτας τον κάνει τον ερωτευμένο επαναστάτη, τον κάνει έφηβο, τον κάνει μαζί, χωρίς λογική. Και μάλιστα έχει πάρα πολύ ισχυρούς σχηματισμούς, δηλαδή επηρεάζει και τους γύρω του. Δεν μένει σε εκείνο, στο κλειστό κύκλο της σωματικής του δομής, ας πούμε, αυτό που εισπράττει. Άρα είναι και επικίνδυνος. Δεν μπορεί να ακολουθήσει κανόνες, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ένα πλάνο έξω από τον ερωτά του. Βάζει όλο το focus στον άνθρωπο που πάει απέναντι και μπορεί μέσα από αυτό να γίνει ο καλύτερος εαυτός του, να γίνει πάρα πολύ δημιουργικός, πάρα πολύ παραγωγικός, αλλά μπορεί να γίνει και πάρα πολύ χαοτικός. Και έτσι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτό που είπαμε πριν, που μπορεί να κάνει ένας κατευνασμένος συναισθηματικά άνθρωπος, γιατί η εξουσία μας θέλει κατευνασμένους συναισθηματικά, ώστε να μην έχουμε εξάρσεις και να μπορούμε να υπηρετούμε το σχέδιο. Επίσης, η εξουσία μας θέλει όμοιους. Μας θέλει όμοιους και απεφάνεται διαφορετικότητα. Και ο έρωτας μας κάνει να μην είμαστε όμοιοι. Μας εξάρει την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας, εξάρει την ιδιαιτερότητά μας. Μας κάνει να θέλουμε να διατηρήσουμε τη συνοχή μας και την υπόστασή μας προς χάριν του άλλου, για να έχουμε πράγματα να του δώσουμε, για να μπορέσουμε να τον ευχαριστήσουμε και να πάρουμε ευχαρίστηση από αυτόν. Η εξουσία μας θέλει πυθύνους και κατασταλαγμένους και λογικούς. Ενώ ο έρωτας μας κάνει τολμηρούς, μας κάνει άφοβους, μας κάνει άτρωτους και μας κάνει δυνατούς. Άρα η αντίθεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι εμφανής η λόγη της κόντρας που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα αυτές τις δύο αξίες, εξουσία και έρωτα. Ο έρωτας είναι επαναστάτης. Μας κάνει να μην ακολουθούμε κανόνες και νόρμες. Μας κάνει παιδιά. Μας κάνει εφήβους. Μας κάνει να αμφισβητούμε. Μας κάνει να θέλουμε να φέρουμε τα πράγματα στα μέτρα μας και να μην πάμε εμείς στα μέτρα των πραγμάτων. Για μένα ο άνθρωπος που δεν δηλώνει επισήμως τον ερωτά του, που δεν βιώνει την κανονικότητα μιας σχέσης μέσα της εγκατοίκησης και το γάμο και την τεχνοποιία, είναι πολύ αδικημένος, γιατί στην καλύτερη περίπτωση περνά παρατήρητος από την εξουσία, στη χειρότερη πολεμιέται, δεν χαίρει κανένας δικαιώματος, όπως οι νομιμοποιημένες σχέσεις. Και να, τώρα στην περίπτωσή μας είναι και κατάφορα αδικημένος. Άρα, συμπεραίνουμε ότι ο έρωτας, αυτή η μεγάλη αξία στη ζωή μας, που τόσο ημινήθηκε από την τέχνη, που έκανε ανθρώπους να κλάψουν από τους αιώνες, να δημιουργήσουν, να φωτιστούν και να εξελιχθούν, περνά απαρατήρητος ή αναλόγως διώκεται από τους εραστές της εξουσίας. Δεν θα τελειώσω όμως το βιντεάκι μου απεσιόδοξα. Θέλω να σας πω ότι αυτό το συνέστημα, ο έρωτας, το πιο απίθαρχο των συναισθημάτων, που διώκεται, όπως είπαμε, είναι αθάνατο και ξεφυτρώνει εκεί που δεν το σπέρνουν, άρα ξεφυτρώνει εκεί που δεν μπορούν να προβλέψουν οι πολέμοι του. Είναι το τελευταίο προπύργιο των συναισθημάτων μας και κρατάει τόσο γερά, που εγώ ελπίζω πως μέσω του έρωτα οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο αλληλεγγύης των ψυχών τους και με τον λαμπερό, ιδανικό, ερωτευμένο εαυτό τους θα σώσουν τον κόσμο μπροστά στα άναυδα μάτια της εξουσίας. Και όπως είπε και ο Ασημάκης Πανσέλινος, ο έρωτας και η επανάσταση είναι παράνομοι, γιατί κρύβουν απροσδιόριστα μέσα τους μια απειλή και μια ελπίδα. Όταν ομιμοποιηθούν, δεν υπάρχουν. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, να είστε όλοι καλά, να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι για αυτά που έρχονται.